Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Μάρκος Σμυρνάκης, Digital Media Strategist και σε αυτό το βίντεο θέλω να σας πω γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην διαγράφετε τις αναρτήσεις σας όσο και αν δεν σας αρέσουν ή αν δεν έχουν πάει και καλά. Όταν πρόκειται για επαγγελματικά social media, η διαγραφή αναρτήσεων που δεν μας αρέσει μπορεί να έχει ακόμα πιο σημαντικές επιπτώσεις, όσο και αν δεν το περιμένετε. Αυθεντικότητα και αξιοπιστία. Σε έναν επαγγελματικό χώρο η αυθεντικότητα είναι κλειδί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην εταιρεία και το κοινό της. Αν διαγράφετε αναρτήσεις που δεν σας αρέσουν πλέον, αυτό μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι προσπαθείτε να κρύψετε κάτι ή ότι δεν είστε συνεπείς στις απόψεις και τις θέσεις σας, μειώνοντας έτσι την αξιοπιστία σας. Και δεν το θέλετε αυτό, πιστέψτε με. Ιστορικό επαγγελματικών εξελίξεων. Οι επαγγελματικές αναρτήσεις συχνά αντικατοπτρίζουν την πορεία της καριέρας σας, τα έργα που έχετε αναλάβει, τις επιτυχίες και τις προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει. Η διαγραφή τους μπορεί να αφαιρέσει από το επαγγελματικό σας προφίλ σημαντικά στοιχεία που αναδεικνύουν την εξέλιξή σας. Φυσικά και την εμπειρία σας πάνω στο κομμάτι. Οι επαγγελματικές αναρτήσεις σας συνδέουν με το κοινό σας, τους συναδέλφους σας και τους πελάτες σας. Η διαγραφή τους μπορεί να διακόψει αυτή τη σύνδεση και να δημιουργήσει σύγχυση για το ποιος είστε επαγγελματικά. Επίσης μπορεί να δείχνει ασυνέπεια στην επαγγελματική σας εικόνα. Ανάλυση και αξιολόγηση. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, οι παλιές αναρτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να αναλύσετε την πρόοδό σας, να αξιολογήσετε την εργασία σας, τις δουλειές σας, το περιεχόμενό σας. Βλέποντας τι σκεφτόσασταν και πώς το επικοινωνούσατε με το κοινό σας, μπορείτε να αναγνωρίσετε τι έχει λειτουργήσει και τι όχι. Κάτι που είναι πολύ χρήσιμο σε μια στρατηγική. Αντίκτυπος αλληλεπιδράσεις. Στις επαγγελματικές πλατφόρμες, οι αναρτήσεις συχνά αποτελούν σημείο εκκίνησης για συζητήσεις, συνεργασίες και δικτύωση. Η διαγραφή μιας ανάρτησης μπορεί να διακόψει αυτές τις διαδικασίες και να προκαλέσει απώλεια πιθανών ευκαιριών ή συνεργασιών. Δεν θέλετε να χάσετε συνεργασίες. Διαχείριση κρίσεων. Πόσο σημαντικό και αγαπημένο θέμα! Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αναρτήσεις που δεν σας αρέσουν μπορεί να αποτελούν μέρος μιας κρίσης ή μιας δύσκολης κατάστασης. Το να διαγράψετε τέτοιες αναρτήσεις μπορεί να φανεί ως προσπάθεια να αποφύγετε την ευθύνη και κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει περισσότερο την εικόνα σας. Μπορείτε να το αντιμετωπίσετε με διαφάνεια και ειλικρίνεια. Ακούστε με λίγο, φίλοι μου. Αντί να διαγράψετε τις αναρτήσεις που δεν σας αρέσουν, είναι προτιμότερο να προσθέσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε μια ενημέρωση που εξηγεί την αλλαγή στην άποψη ή την κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο δείχνετε προσαρμοστικότητα, διαφάνεια και δέσμευση στο να μαθαίνετε και να εξελίσσεστε επαγγελματικά. Ό,τι χρειαστείτε είμαι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να βρείτε όλα μου τα στοιχεία επικοινωνίας στο διαδίκτυο και φυσικά μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα social media. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, X, παντού υπάρχω. Κάντε follow, έρχονται πολλά περισσότερα και ό,τι θέλετε εδώ είμαι, ρωτήστε με.